Κύριε Σιδιέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σας και τους ακροατές σας. Ένα από τα βασικά ζητήματα που είχαν το δικό τους χώρο στην προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά είχαν, είναι το θέμα της υγείας. Εσείς ως Ομοσπονδία των Εργαζομένων των Νοσοκομειακών Γιατρών, πώς βλέπετε τα πράγματα την επόμενη μέρα των εκλογών? Σήμερα είδαμε και τον κύριο Χρυσοχοΐδη, τον νέο υπουργό, να πηγαίνει από τον Ευαγγελισμό. Δεν ξέρω, εκεί υπάρχουν ακόμα επικουρικές κλίνες, όπως λένε τα ράτζα πλέον? Για τον Ευαγγελισμό δεν έχω στοιχεία σημερινά, αλλά έχω για το δικό μου νοσοκομείο που συνεφημερεύει με τον Ευαγγελισμό και είναι 80 οι επικουρικές κλίνες, δηλαδή τα ράτζα. Τώρα ο κύριος Χρυσοχοΐδης, και επειδή γράφτηκε, ξέρετε, και πολύ αυτές τις μέρες, είναι η μισή αλήθεια βέβαια ότι το Υπουργείο Προστασίας της Υγείας ή Υπουργείο Δημόσιας Υγείας και Τάξης. Υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχουν τέτοιες και παραλληλισμοί, ναι. Αλλά αν θέλουμε να δούμε σοβαρά την επόμενη μέρα στην υγεία, κάτι το οποίο η κυβέρνηση το έκρυψε πίσω από ψεύτικα νούμερα πριν τις εκλογές, θα δούμε ότι έχει διαμορφωθεί μια ατζέντα η οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων συνεχίζει την εμπορευματοποίηση, συνεχίζει την ιδιωτικοποίηση και όποιες παροχές προβάλλονται είναι λίγες για λίγους και για λίγο. Και εξηγούμε. Πρώτο παράδειγμα είναι το παράδειγμα του λεγόμενου Ταμείου Ανάκαμψης. Κύριε Γούλα, από τα 31 δις του Ταμείου Ανάκαμψης θα πάει στην υγεία το 1,4. Και μάλιστα η κυβέρνηση διαφήμιζε ότι με αυτό το 1,4, ένα μέρος από αυτά τα 317 εκατομμύρια για την ακρίβεια θα χρησιμοποιηθούν για αναβάθμιση 80 νοσοκομείων και 156 κέντρων υγείας. Μόνο το νοσοκομείο Χαλκίδας για να ολοκληρωθεί κοστίζει 71 εκατομμύρια. Μάλιστα. 71 από τα 317 μόνο το ένα νοσοκομείο. Δεύτερο παράδειγμα. Οι περιβόητες 10.000 προσλήψεις που έλεγε η κυβέρνηση και οι οποίες δεν χρειάζονται πάρα πολύ ανάλυση, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, αυτές, ξέρετε, είναι οι γνωστές 10.000 προσλήψεις προεκλογικές και νομίζω δεν χρειάζεται ανάλυση, γιατί με 30.000 οργανικές κοινές θέσεις εργασίας φαίνεται ότι δεν μιλάμε ούτε για σταγόνα στο ωκεανό, εάν και εφόσον και σε βάθος τετραετίας γίνουν και αυτές όπως λέει η κυβέρνηση. Τρίτο παράδειγμα, πολύ σημαντικό, είναι αυτό το θέμα της πρόληψης, που η κυβέρνηση υποδείται το έχει ιεραρχήσει στην ατζέντα και μάλιστα προβάλλει αυτό το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, που βρήθη αντιεπιστημονικότητας και λογικής κόστους ωφέλους. Αρκεί να σας πω ότι η κυβέρνηση δίνει μια δωρεάν μαστογραφία σε γυναίκες ηλικίας άνω των 50, ενώ επιστημονικά είναι αποδεδειγμένο ότι η ηλικία που πρέπει να γίνει την πρώτη μαστογραφία είναι τα 40. Είναι ένα πρόγραμμα που λήγει στις 15 Δεκέμβρη του 2025, δηλαδή μετά χαιρετίσματα στην πρόληψη. Είναι ένα πρόγραμμα που εξαιρούνται όσοι έκαναν μαστογραφία τον προηγούμενο χρόνο, ενώ η μαστογραφία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν καλύπτει συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως τις γυναίκες που έχουν θετικά ογκογονίδια πράκα που κοστίζουν 440 ευρώ. Ή αν θέλετε να το πούμε και απλά, επειδή η κυβέρνηση το είχε ονομάσει αυτό το πρόγραμμα πρόληψης φόβη γεννηματά, ακόμα και η ίδια η ΑΕΝΟΣ τη φόβη γεννηματά διαγνώστηκε στην ηλικία των 42 ετών. Τα λέω αυτά γιατί υποκορεύονται ότι 3.000 γυναίκες μπόρεσαν και ανακάλυψαν σε ένα πρώιμο στάδιο του καρκίνου του μαστού, αλλά δεν μας έχει πει η κυβέρνηση αυτές οι γυναίκες τι απέγιναν. Αν υπήρχαν δηλαδή δημόσιες δομές υγείας για να επιχειρουργηθούν, για να προβούν σε θεραπείες, για να προβούν σε παρακολούθηση συνέχεια και μετά. Είναι πάρα πολλά λοιπόν τα παραδείγματα που δεν νομίζω ότι θα σταματήσουμε να μιλάμε ποτέ. Πείτε μου κάτι, εγώ υπόψη μου, πέρα από αυτή την προσέγγιση η οποία έχει να κάνει με την καρδιά του προβλήματος, έχουμε μια σειρά ζητήματα τα οποία ανακύπτουν. Καταρχάς έχω υπόψη μου μια ανακοίνωση που έχει εκδώσει η ΟΕΝΓΕ. Είχαμε περιστατικό καθυστέρησης διακομιδής ασθενούς επειδή ήταν αλλοδαπός χωρίς άμκα? Ναι, είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό, ένα ακόμη τέτοιο δηλαδή γεγονός που έρχεται να αποκαλύψει μια βαρβαρότητα κατά τη γνώμη μας σε βάρος κατατρεγμένων, ξεριζωμένων ανθρώπων. Ένα απάνθρωπο περιστατικό, ρατσιστικό κατά τη γνώμη μας, με πρόσχημα ότι ο ασθενής ήταν αλλοδαπός χωρίς άμκα και χαρτιά και καθυστέρησε η διακομιδή του επειδή κρίθηκε σκόπιμο να ενημερωθεί η αστυνομία. Βέβαια, χωρίς να θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αρκεί απλά να σας πω ότι ο ασθενής αυτός νοσηλεύτηκε για 3 μέρες.
σε αλίμονο, αν δεν θέλουμε καν να φανταστούμε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, αν πρόκειται για κάτι πολύ πιο σοβαρό και θρηνούσαμε έναν άνθρωπο εξαιτίας τέτοιων συμπεριφορών. Και το λέω γιατί, κοιτάξτε κύριε Μπογιόπουλε, οι χώροι παροχής φροντίδας και υπηρεσιών υγείας και οφείλουν και λειτουργούν πολλά χρόνια, και ας μην αρέσει αυτό σε κάποιους, ως άσυλο για τους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Δεν μπορούν να λειτουργούν ως χώροι εκαθάρισης νόμιμων και παράνομων, εντός εισαγωγικών τα βάζω αυτά, μεταναστών, και επειδή κάπου πρέπει να μπει ένα stop και μπαίνει ένα stop με το προσωπικό μας παράδειγμα, εμείς κάνουμε και από την εκπομπή σας έκθεση ότι δεν πρόκειται κανένας συνάδελφός μας να δεχτεί να γίνει καταδότης. Πρέπει να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό και κυρίως να θυμηθούμε όλοι ότι κάθε ανθρώπινη ζωή, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, θρησκεύματος, φύλου, είναι το ίδιο ένα και το αυτό για μας. Πείτε μου, έχω υπόψη μου τη σημερινή ανακοίνωση. Είναι ένας χώρος πέρα από σας, αλλά απολύτως συγγενικός. Αναφέρομαι στο ΕΚΑΒ. Με τα απανωτά περιστατικά, χτες είχαμε την καταγγελία ότι καθυστέρησε το ασθενοφόρο 51 λεπτά στη Θάσο, το ένα ασθενοφόρο το οποίο δουλεύει. Το ΕΚΑΒ σήμερα η διοίκηση του έβγαλε μια ανακοίνωση, είπε σε μισή ώρα ήταν εκεί. Εν πάση περιπτώσει, εσείς είστε η υποδοχής αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν μια άμεση μεταφορά εφόσον τη χρειάζονται. Ποια είναι η κατάσταση εσείς, πώς τη βιώνετε? Κοιτάξτε, εμείς βιώνουμε το εξής. Αφενός πρέπει να γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει διαλυθεί. Έχει αντικατασταθεί από μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους, στενάζουν οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και όχι απλά στενάζουν, και η κυβέρνηση και οι διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών κάνουν τα πάντα για να συνεχίσει να είναι διαλυμένη. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα μας δοθεί χρόνος αργότερα να το συζητήσουμε, με μεταφορά 4 παιδιάτρων, 4 νοσηλευτών και ενός μάγειρα από δομές υγείας πρωτοβάθμιας προς ιδιωτικούς φορείς και κατασκηνώσεις της Μητρόπολης Αθηνών. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, η ιστορία της προνοσοκομιακής αλλά και της δευτερογενής διακομιδής είναι μια ιστορία η οποία έχει δύο λέξεις που τη χαρακτηρίζουν. Η μία είναι η λέξη υποστελέχωση, και αυτή αφορά το προσωπικό, και η δεύτερη είναι η λέξη υποχρηματοδότηση, και αυτή αφορά το στόλο, τις επισκευές κλπ. Το εγκληματικότερο όμως όλων είναι οι σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι θα λυθεί, λέει, το πρόβλημα του ΕΚΑΒ με μεικτά συνεργεία. Αυτό, επειδή θέλει μια αποκωδικοποίηση, να το πούμε απλά, αφορά συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο κομμάτι των διακομιδών και των πρωτογενών πλέον. Ιδιωτικά ασθενοφόρα δηλαδή. Όχι μόνο ιδιωτικά ασθενοφόρα, ή εταιρείες που θα συνεργάζονται με το δημόσιο. Και προκύπτουν δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτον, οι διακομιδές θα είναι στην ευχέρεια του αν ο κάθε ιδιώτης έχει φτιάξει μια εταιρεία για να οικονομήσει. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και αυτό αφορά συνολικά την υγεία. Και δεύτερο ζήτημα. Η κυβέρνηση λέει ένα συνειδητό ψέμα πάρα πολλούς μήνες. Ότι τι σας νοιάζει εσάς, αφού δεν θα πληρώνετε. Και αυτή η άποψη, ξέρετε, θα μπορούσε να είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Γιατί από πού βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι ασθενείς δεν πληρώνουν? Δηλαδή, τι είναι οι ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο της υγείας? Η άμεση και έμεση φορολογία, οι συμπληρωμές, οι εξολοκλήρου πληρωμές πολλές φορές για υγειονομικές ανάγκες που δεν καλύπτει ο ΕΟΠΗ, τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργία, τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία, δεν είναι πληρωμές αυτές? Το λέω γιατί αυτή η λογική των συμπράξεων του δημόσιου ιδιωτικού τομέα σημαίνει επί της ουσίας μια ολοκληρωμένη προσαρμογή στους κανόνες της αγοράς και πάει γάντι με το ότι το κράτος δεν θα δώσει φράγκο. Αυτό που είπατε προηγουμένως, τι συνίσταται? Όταν λέτε μετακίνηση γιατρών από κέντρα υγείας ιδιωτικό φορέα, δηλαδή, είπατε για την κατασκήνωση της Αρχιεπισκοπής, τι είναι αυτό? Ναι, ακριβώς. Υπάρχει μια κατασκήνωση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην Αυλώνα Αττικής, που για 6 μέρες με εντολή του διοικητή της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας μεταφέρονται 3 παιδίατροι και ένας γενικός γιατρός, 4 νοσηλευτές και ένας μάγειρας από διάφορες δομές υγείας, στο πλαίσιο όπως αναγράφεται στο έγγραφο της
υγειονομικής περιφέρειας στο πλαίσιο της συνεργασίας και προσφοράς υπηρεσιών, επειδή έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση η πρώτη υγειονομική περιφέρεια με την Αρχιεπίσκοπη Αθηνών. Και μάλιστα στις αντιδράσεις των συνάδελφων η απάντηση ήταν ότι οι αντιδράσεις τους προσκρούν στο άρθρο 21 παράγραφος 3 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρεται ότι το κράτος πρέπει να μεριμνά για την υγεία των πολιτών και να παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μέτρο προστασίας της νεότητας να στελεχώσουμε τα κέντρα υγείας, είναι μέτρο προστασίας της νεότητας να πάρουμε τους παιδιάτρους και τους νοσηλευτές και να τους πάμε στον οποιοδήποτε ιδιωτικό φορέα που τώρα τυχαίνει να είναι η κατασκήνωση της Αρχιεπισκοπής. Αυτή η αναφορά, πώς το είπατε, το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών. Ναι, σύμφωνοι. Το άρθρο, αυτό εκλαμβάνεται από εσάς ως απειλητικού χαρακτήρα. Επισήμαστε. Είναι απειλητικού χαρακτήρα. Μας. Είναι απειλητικού χαρακτήρα με την έννοια ότι όπως γνωρίζετε οι διοικήσεις και γενικά το δημόσιο λειτουργεί με αυτούς τους όρους. Να σας διαβάσω μόνο το έγγραφο της διεύθυνσης της πρώτης ΥΠΕ που λέει συμμορφωθείτε και εκτελέστε την καθόλου νόμιμη εντολή του οργάνου της διοίκησης. Δηλαδή δεν είναι. Σε αντίθετη περίπτωση η υπηρεσία θα προβεί σε διοικητικές κυρώσεις και θα εφαρμόσει συνέπειες καταγγελίας σύμβασης. Άρα δεν νομίζουμε ότι το ερμηνεύουμε εμείς έτσι, το γράφουν έτσι. Μάλιστα. Κύριε Σιδέρη, θέλω να ευχαριστήσω δερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.